Σημερινή μέρα αποτελεί μια μέρα μεγάλης γιορτής για την Ορθοδοξία, μεγάλη γιορτή για την πατρίδα μας και για τους αγώνες οι οποίοι έγιναν για την εθνική μας παλιγενεσία. Καμαρώσαμε όλοι σήμερα στον Πειραιά την νεολαία της πόλης μας, η οποία παρέλασε για να διατρανώσει και να αποτίσει ένα φόρο τιμής στις αξίες και στα ιδανικά όλων όσοι θυσιάστηκαν για να έχουμε την ελευθερία, την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία σήμερα. Σήμερα που η Ευρώπη δοκιμάζεται από ένα πόλεμο στη γειτονιά μας, παραμένουν πιο επίκαιρες από ποτέ όλες αυτές οι αξίες, τις οποίες πρέπει να αγωνιζόμαστε και να τις διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού. Χρόνια πολλά σε όλους. Νομίζω ότι η Εθνική Γιορτή αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία φέτος. Τη γιορτάζουμε όταν πολύ κοντά μας υπάρχει ένας πόλεμος. Ο δικής μας μάχη του 1821 απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει κοινά στοιχεία με τη μάχη των Ουκρανών απέναντι στο μεγαθύριο που λέγεται Ρωσία. Άρα νομίζω το μήνυμα πρέπει να είναι ενότητα, ομοψυχία, αγωνιστικότητα και να μην θυμόμαστε μόνο τις ημέρες των εθνικών γιορτών, αλλά καθημερινά. Όσον αφορά την παρέλαση στον Πειραιά, νομίζω σε ένα άριστο καιρό, με πάρα πολλούς οι οποίοι παρέλασαν, μαθητές και όχι μόνο, και πάρα πολύ κόσμο στα πεζοδρόμια να παρακολουθεί. Πολύ μπράβο σε όλους και χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και όλους τους Πειραιώτες. Να είστε καλά. Σήμερα που η παγκόσμια κοινότητα δοκιμάζεται από τις συνέπειες της πανδημίας, σήμερα που παραβιάζεται βάναυσα το διεθνές δίκαιο από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η πατρίδα μας, η Ελλάδα μας γιορτάζει την Επανάσταση του 1821. Με σεβασμό στις παραδόσεις, με τιμή στους ήρωες προγόνους μας και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την δικαιοσύνη και την ελευθερία με αρετή, με τόλμη, με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και με την αλληλεγγύη της στην Ουκρανία. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά στους Έλληνες, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Πειραιάς με την παρέλαση τη σημερινή τίμησε την επέτειο της απελευθέρωσης και της επαναδημιουργίας της Ελλάδας και με αυτό ένα μήνυμα βγαίνει. Ότι οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι και βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν, καταφέρνουμε να κάνουμε πράγματα που δεν τα βγάζει το ανθρώπινο μυαλό. Χρόνια πολλά σε όλους.